Στους 78 ανέρχονται σήμερα οι νοσηλευόμενοι με κορονοϊό στις κλινικές του νοσοκομείου Βόλιο, στη ΜΕΘ COVID νοσηλεύονται 8 ασθενείς. Για πρώτη φορά μετά από πολλές ημέρες δεν καταγράφηκε κανένα θάνατος ασθενού στο τελευταίο 24ωρο. Η κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη. Το γεγονός αυτό που αναφέρεται είναι κάτι, αλλά θα έλεγα ότι είναι μέσα στην πορεία της πανδημίας που μια μέρα μπορεί να έχεις 2 απώλειες, μια μέρα να μην έχεις καμία. Σαν μέσος όρος παραμένει δύσκολη η κατάσταση με την έννοια ότι έχουμε αρκετούς συνανθρώπους μας και στις απλές κλίνες και βέβαια η μονάδα ιατρικής θεραπείας η οποία είναι γεμάτη και δυστυχώς υπάρχουν και εκτός ΜΕΘ άνθρωποι διασωληνωμένοι, αλλά σε ολόκληρη την περιφέρεια δεν υπάρχει καινή κλίνη ΜΕΘ. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό δημιουργεί ένα εξαιρετικά πιεστικό. Έτσι, μια πιεστική ατμόσφαιρα για όλους μας και για εμάς, αλλά φυσικά και για τους ασθενείς. Για τις επόμενες εβδομάδες η πίεση στο νοσοκομείο θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα και νομίζω ότι αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά, μετά τις εορτές θα ίσως θα δούμε μια σχετική, αν θέλετε, σταθεροποίηση. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται στις κλινικές κορονοϊού είναι σε βαριά κατάσταση και χρειάζονται οξυγόνο για την υποστήριξη της αναπνευστικής τους λειτουργίας. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτή τη φάση έχουμε πάνω από συνολικά περίπου 20 μηχανήματα μη επεμβατικού αερισμού και όλα λειτουργούν. Γι' αυτό και βλέπετε ότι το σύστημα είναι στα όρια του και από άποψη οξυγόνο. Και βέβαια όλοι αυτοί οι άνθρωποι καταλαβαίνετε ότι έχουν μια τεράστια ανάγκη σε οξυγονοθεραπεία και πραγματικά η ζωή τους είναι εξαιρετικά επιβαρημένη από όλο το σύνδρομο. Η πλειονότητα αυτών είναι ανεμβολίαστη. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να το επισημαίνουμε κάθε φορά. Ως προς τη βαριά νόσηση και διασωλήνωση των ασθενών στο νοσοκομείο, το ποσοστό των ανεμβολίαστων φτάνει το 90%. Ανεμβολίαστη είναι οι 8 στους 9 νοσηλευόμενους που αντιμετωπίζουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και χρειάζονται υποστήριξη, όπως επίσης και οι 7 στους 8 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ COVID. Προσφάτως βγήκαν και κάποια στατιστικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον για κάθε θάνατο εμβολιασμένου. Αντιστοιχούν 12 θάνατοι ανεμβολίαστων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την τεράστια διαφορά. Η τρίτη δόση είναι εξαιρετικά χρήσιμη και ενισχυτική. Έχουμε αύξηση των εμβολιασμών στο εμβολιαστικό μας κέντρο, αλλά κατά 85% είναι άνθρωποι που έρχονται για τρίτη δόση. Οι εμβολιασμοί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ στο μεγαλύτερο εμβολιαστικό κέντρο της Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που είναι το νοσοκομείο μας. Έχουν προσθέσει και ακόμη μια εμβολιαστική γραμμή της Pfizer αλλά και της Johnson & Johnson για παιδιά. Οπότε αυξάνονται οι εμβολιασμοί. Εγώ κάνω έκκληση όλοι να προσέλθουν να εμβολιαστούν. Στο μεταξύ, σε θρίλερ εξελίχθηκε η μεταφορά ασθενούς με κορονοϊό από την Αλόνισο στο νοσοκομείο του Βόλου, καθώς το πλωτό ασθενοφόρο που διαθέτουν τα νησιά των Σποράδων εδώ και αρκετό καιρό δεν μπορούσε να ταξιδέψει παρότι η ένταση των ανέμων δεν ξεπερνούσε τα 5 με 6 μποφόρ. Έπεσα από τα σύννεφα όταν με ενημέρωσαν επίσημα από το Λιμεναρχείο Σκοπέλου ότι το σκάφος αυτό ταξιδεύει μέχρι 5 μποφόρ. Αυτό που διερωτάται κανείς είναι ότι τα 5 μποφόρ, ξέρετε, την περίοδο του χειμώνα, είναι σχεδόν σε καθημερινή βάση. Δηλαδή δεν είναι μια κακοκαιρία που έρχεται μια φορά το μήνα. Τα 4-5 μποφόρ και τα 5-6 μποφόρ είναι οι καιροί που φυσάνε. Αυτό που έρχεται, το περιμένουμε σπάνια, είναι τα 8-9. Το σκάφος αυτό δεν αντέχει να ταξιδέψει πάνω από 5 μποφόρ ή είναι οι αποφάσεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου, του Υπουργείου, ότι αυτά τα σκάφη, ότι για να πάει να κάνει διακομιδή πρέπει να είναι μέχρι 5 μποφόρ. Δεν είναι αξιόπλαιο μετά τα 5, είναι, αλλά δεν ξέρω τι να πω. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια έκτακτη κατάσταση. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι καιρικές συνθήκες είναι πάνω από 5 μποφόρ. Ένας 69χρονος, ο οποίος νοσεί από τη Δευτέρα με κορονοϊό, ζήτησε βοήθεια από τους γιατρούς του Περιφερειακού Ιατρείου Αλονίσου, οι οποίοι έκριναν πως πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο λόγω χαμηλού οξυγόνου αλλά και εξαιτίας των υποκειμένων νοσημάτων που αντιμετωπίζει. Από χτες το βράδυ άρχισε η επιδείνωσή του. Μετέβησαν οι γιατροί, από ό,τι ξέρω, από το Περιφερειακό Ιατρείο στην οικία του και του έβαλαν οξυγόνο, γιατί όπως είπατε και εσείς έχει πέσει. Και από χθες το βράδυ είναι σε επαφή με το ΕΚΑΒ, από τα κεντρικά, προκειμένου να βρεθεί τρόπος να γίνει η διακομιδή του ασθενούς
σε κάποιο νοσοκομείο. Για τη διακομιδή του επιστρατεύτηκε τελικά ελικόπτερο Super Puma του πυροσβεστικού σώματος. Πριν λίγα λεπτά ήρθε στο νησί Super Puma της πυροσβεστικής για να παραλάβει τον ασθενή. Άρα λοιπόν είναι θέμα χρόνου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να μην επιβαρυνθεί περισσότερο η κατάστασή του, έτσι δήμαρχε? Ναι, είναι θέμα χρόνου. Εγώ πριν 10 λεπτά μίλησα με τον πιλότο του ελικοπτέρου μου.